Άλλη μια συγκλονιστική εξέλιξη έρχεται στα νέα επεισόδια της σειράς με μια απρόσμενη επίσκεψη να δέχεται ο Αλέξης στη φυλακή, η οποία θα ανατρέψει τα δεδομένα. Ένα αγαπημένο του πρόσωπο τον επισκέπτεται σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή και συζητούν παρέα για το πονεμένο παρελθόν τους. Ποιος θα είναι ο αυτός που θα κάνει την πρώτη κίνηση και τι θα ακολουθήσει σε αυτή τη συνάντηση? Η Μαργαρίτα, αν και καταραίει με τις δολοφονίες που διέπραξε το παιδί της, αποφασίζει να τον επισκεφτεί στη φυλακή για να συζητήσουν. Μάνα και γιος θα ανοίξουν την καρδιά τους και θα μοιραστούν γεγονότα και καταστάσεις που οι τηλεθεατές δεν γνωρίζουν ως τώρα. Ο Αλέξης θα δείξει μια άλλη πλευρά, δείχνοντας με ακρίβεια τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Η Μαργαρίτα θα σοκαριστεί με όσα θα ακούσει. Ο Αλέξης θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι όλα να σκοτεινιάσουν για τον ίδιο. Η επίσκεψη αυτή θα είναι και το τελευταίο ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε μάνα και γιο. Από την άλλη τώρα, όπως σας έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο, η κηδεία του Αλέξη δεν θα πραγματοποιηθεί. Η απόφαση της Μαργαρίτας να κάψουν τη σωρό του θα προβληματίσει αρκετούς από τους πρωταγωνιστές της σειράς. Τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο μετά τη δολοφονία της Μυρτάλης, όπου ο Αλέξης θα ομολογήσει όλες τις δολοφονίες που έχει διαπράξει στο παρελθόν. Ο Κουράκος και η Δήμητρα θα μείνουν άναυδοι με όσα θα ακούσουν. Τόσο καιρό στη Μάνη κυκλοφορούσε ένας αδίστακτος δολοφόνος και κανείς δεν τον είχε αντιληφθεί. Ο Αλέξης φυλακίζεται και αυτοκτονεί στο κελί του. Η Μαργαρίτα μαθαίνει για το νέο του θανάτου του και καταραίει. Μαζί με την Αθηνά αποφασίζουν να κάψουν το πτώμα του. Για ποιον λόγο δεν πραγματοποιείται όμως η κηδεία του Αλέξη και τι θα απογίνουν οι στάχτες του? Η Μαργαρίτα αποφασίζει να μην προκαλέσει άλλο με τη στάση της. Θα ήταν εξοργιστικό και άβολο να θάψει το γιο της στο ίδιο νεκροταφείο που θαύτηκαν οι ψυχές που σκότωσε. Έτσι λοιπόν αποφασίζει να τον κάψει και πετάει τις στάχτες του στη θάλασσα, κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο Αλέξης. Ο πόνος της φυσικά παραμένει αβάστακτος. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!